Καλός συνάδελφος, ο Νίκος Πιτσιακίδης. Νίκο, καλή σου ημέρα. Καλή σας ημέρα την έκθεση. Για μια άλλη δράση, μια άλλη μορφή, έτσι, στην έκθεση, στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, με πολύ συλλογικότητα ομάδες της πόλης. Έχουμε συνηθίσει την έκθεση να έχει εμπορικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα περίπτερο, ας το πούμε έτσι, ένα stand, ίσως πιο σωστά, που είναι αφιερωμένο στους πρόσφυγες, αλλά και όχι μόνο, και σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Είναι το stand κάποιων εθελοντικών ομάδων, εθελοντικών οργανώσεων, όπως είναι το Καλαθάκι, η Κόπολη, η Ετεροτοπία, το Στέκι Ενεργών Πολιτών Κορδελιού Ευόσμου, το Κοινωνικό Ιατρείο Θέρμης, αλλά και το Κοινωνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Καλώς Τους. Έχουμε εδώ ορισμένους από τους εκπροσώπους, οι οποίοι μας είπαν προηγουμένως ότι σε αυτό το περίπτερο ο κόσμος σταματάει και μπορεί να ενημερωθεί για τη δράση των ομάδων αυτών. Παίρνουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν κατά καιρούς, πάντα μάλλον θα έλεγα πιο σωστά, ανάγκες για είδη πρώτης ανάγκης και για άλλα και άλλες μορφές βοήθειας, τις οποίες ο κόσμος απλόχερα, όπως μαθαίνουμε, δίνει, αν και ζούμε σε δύσκολες εποχές. Έχουμε εδώ δίπλα μας και την Κατερίνα Νοτοπούλου από, από τους καλώς τους, από το Κοινωνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες. Μπορεί να μας πει τι ακριβώς είναι η ομάδα που εκπροσωπεί και πώς βοηθάει και τους πρόσφυγες αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους που σας είπα ότι έχει ανάγκη. Μάλιστα. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά την ΕΡΤ που δείχνει την ΕΡΤ 3, που δείχνει το ανθρώπινο της πρόσωπο και δείχνει τις εικόνες από την άλλη Θεσσαλονίκη. Εδώ που βρισκόμαστε είναι το περίπτερο από το Κοινωνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες Καλώς Τους και συστεγάζεται μαζί με κάποιες δομές αλληλεγγύης της πόλης αλλά και μέλη άλλων συλλογικοτήτων. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν ακριβώς για να δείξουμε την ανάγκη που υπάρχει να στηρίξουν όλοι οι φορείς και αυτό το ρόλο παίζει και η καμπάνια του Κοινωνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Την ανάγκη λοιπόν να συντεριαστούν, να προχωρήσουν μαζί τόσο η κοινωνική διαθεσιμότητα, ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη που βγαίνει και πηγάζει από μέσα μας, αλλά και οι κρατικοί φορείς και οι δυνατότητες που παρέχουν αυτά τα εργαλεία. Έχουμε την τιμή και την πολύ μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας σε αυτό το περίπτερο και πρόσφυγες από το camp της Softex, αλλά και από σπίτια φιλοξενούμενων προσφύγων, όπως τα λέμε, και έχουν φτιάξει κάποια πολύ όμορφα πράγματα, μπορούν να μας τα δείξουν. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι νομίζω που αποδεικνύει ότι είναι άνθρωποι σαν και εμάς, με ταλέντα, με ικανότητες, με δεξιότητες που μπορούν να παράξουν και όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι καλύτερο και κυρίως να διατηρήσουμε και την κοινωνική συνοχή. Θα μας πει εδώ ο πρόσφυγας, ο φίλος μας, ο Μοχάμετ, τι ακριβώς έχει δημιουργήσει. What have you created and what is the campaign here? The campaign here for us to give the Greek people this medal. To give the Greek people this medal and thank them about the Greek solidarity. Okay, sir, and to translate. Η καμπάνια του Κοινωνικού Συμβουλίου που βρίσκεται στη ΔΕΤ, το καλός τους είναι το να δώσουν ήδη οι πρόσφυγες κάποια συμβολικά μετάλλια στον κόσμο που περνάει με το QR code της καμπάνιας, που μπορούν να δουν. Η καμπάνια δεν είναι τίποτα άλλο που εικόνες που γεννιούνται μέσα σε κάθε camp και σε κάθε νησί που σώθηκαν άνθρωποι. Θέλοντας έτσι να ευχαριστήσουν τους Έλληνες, αλλά και να δείξουν ότι είναι και το παράδειγμα στην Ευρώπη, Ελλάδα. Αυτό, αν μου επιτρέπετε εμένα, προήλθε από μία ιδέα, μετά από μία φωτογράφηση και όλα Ολυμπιονικών με πρόσφυγες, το ότι εμείς δεν είμαστε με την Ελλάδα της αριστείας και του ανταγωνισμού, αλλά είμαστε με την Ελλάδα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης και αυτό θέλουμε να ξυπνήσουμε. And about your creations? What we do, we are as a refugee team, we create some stuff and we try to provide our refugee camps with the stuff like the benches, the shopping and the stuff, the table so they can sit and they can have discussion. And right now we're trying to show the Greek people what we trying to do and what we are doing in this camp with this circumstances okay. Θα προσπαθήσω να το μεταφράσω λίγο χοντρικά. Όσο μπορείς, αυτό που κάνουν είναι παρέχοντας τους οργάνωση ξυλία και εργαλεία να παράξουν ξυλόγλυπτα, τραπέζια, έπιπλα κλπ. Δέχονται και παραγγελίες ακριβώς για να δείξουν ποιοι είναι, τι κάνουν και τι κάνανε και στην χώρα που είχε πόλεμο και φύγανε. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί εδώ από τους χώρους της έκθεσης κάποιες από τις δημιουργίες. Είτε μπορεί αυτά που υπάρχουν τα εκθέματα είναι λίγο ωστόσο, είτε μπορεί να παραγγείλει και να στηρίξει έτσι την όλη προσπάθεια. Υπέροχος πίνακας. Είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, γιατί έτσι είναι και μια έκφραση βέβαια και η τέχνη και πολλά είναι και νέα παιδιά και ενδιαφέροντα.
Πολύ ωραίες κατασκευές. Πραγματικά έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ νέους ανθρώπους, πρόσφυγες με έργα, με πίνακες. Θέλουν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, θέλουν να μάθουν τη γλώσσα, θέλουν να μάθουν αγγλικά. Φέρνει και στο προσκήνιο το θέμα της παιδείας που βέβαια έχει προκύψει τις προηγούμενες ημέρες. Και έδωσες μια καλή αφορμή. Μια αφορμή που είπες αυτό, να συνδεθούμε τηλεφωνικά. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, που είναι αναπληρωτής υπεύθυνος για τη στήριξη των παιδιών προσφύγων. Κύριε Μπελαβίλα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Και θα θέλαμε πραγματικά το μήνυμά σας μετά από όσα συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Το πρώτο μήνυμα θα είναι θετικό προς την ΕΡΤΡΙΑ που είναι δίπλα στην υπόθεση των προσφύγων από τις μέρες ειδωμένης. Να το πούμε αυτό. Σας παρακολουθώ και. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες δεν τιμούν το Ρεόκαστρο. Το έχουν καταλάβει ήδη οι γονείς εκεί, ναι, ξέρετε. Ήταν άστοχο και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έδειξε εξαιρετικά ανακλαστικά. Οι αντιδράσεις ήταν ακαριές, ανθρώπινες αντιδράσεις που τους λέγανε με κάποιο τρόπο αυτό που κάνατε είναι απαράδεκτο. Είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο το ότι γύρω από το σχολείο το περίφημο, πολλά άλλα σχολεία δέχονται τα προσφυγόπουλα, γιατροί βοηθούν, εμβολιάζουν. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι το Ρεόκαστρο μας έδειξε πως είμαστε πολύ ενωμένοι σαν κοινωνία στην κατεύθυνση που να στηρίξουμε τους πρόσφυγες και αυτή την κρίσιμη στιγμή της έναρξης σχολικής χρονιάς που νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική μετά από την περασμένη χρονιά που είχαμε τα δύσκολα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φροντίσουμε ώστε τον μήνα που τρέχει να αρχίσει να μπαίνουν ομαλά τα παιδιά στις σχολικές δομές, όποιες και αν είναι αυτές, τις έχουμε περιγράψει αναλυτικά, το έχουμε πει πως θα γίνει, αν θέλετε μπορώ να σας πω δύο λόγια. Εν συντομία, ναι. Θα θέλαμε να μάθουμε, ήδη το έχουμε εξαντλήσει αρκετά το κεφάλαιο. Είπαμε για ότι σήμερα. Όπου είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά θα μπουν σε σχολικές τάξεις διαφορετικές από τις τάξεις των Ελληνόπουλων. Θα υπάρξει μια πρώτη φάση. Μπαίνοντας θα είναι εμβολιασμένα με τις κάρτες τους. Είναι ήδη πολύ μεγάλος αριθμός και εμβολιάζονται διαρκώς. Και ταυτόχρονα μέσα στα κάμπ θα υπάρχουν παράλληλες δομές στήριξης της εκπαίδευσης. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας θα μείνουν μέσα στα κάμπ σε νηπιαγωγεία που έχει ξεκινήσει ήδη η δημοπράτηση της κατασκευής τους, ώστε στο τέλος του μήνα να τα έχουμε με μορφή οργανωμένη και πλήρη. Κύριε Μπελαβίλα, ωραία, μια που μιλάτε για αυτά τα παιδιά και για την οργάνωση των δομών και υποδομών, φιλοξενίας τους, να επισημάνουμε, γιατί το είπε και η Βούλα Πατουλίδου νωρίτερα, μην ξεχνάμε ότι έρχεται χειμώνας, έτσι. Δεν θέλουμε να δούμε παιδιά με τρεμάμενο χέρι, κρατώντας το μολύβι ή το παιχνίδι. Δηλαδή, θα είναι πραγματικά απάνθρωπο να το ξαναδούμε αυτό. Γίνεται μία υπερβολικά δυνατή προσπάθεια να έχουν το σύνολο των κάμπ οικίσκους θερμενόμενους. Ήδη τα μεγάλα κάμπ στην Αθήνα που έχουν αυτό. Και ελπίζω αυτό να πετύχει. Αυτή είναι η λύση. Και βέβαια η σταδιακή μετακίνηση στο πρόγραμμα διαμερισμάτων έξω από τα κάμπ. Και αυτό, όπως μας είπε και η κυρία Πατουλίδου, μπορεί να βοηθήσει και η περιφέρεια και η κάθε περιφέρεια. Κλείνοντας, επειδή από το πρωί φυσικά μας απασχολεί το θέμα, συνομιλήσαμε και με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας. Μας είπαν ότι θα επιθυμούσαν μία επιπλέον ενημέρωση, έτσι όπως μας το λέτε εσείς τώρα, δηλαδή να σταλούν ανακοινώσεις στα σχολεία. Από το Υπουργείο βέβαια, έτσι, αναλυτικά, με όλα όσα προβλέπονται, έχει για να μπορούν να ενταθούν τα παιδιά στο σχολείο. Έχει ολοκληρωθεί, τους διαβεβαιώνω, μία κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί από ώρα σε ώρα, η οποία λέει αναλυτικά πώς θα γίνουν τα πράγματα. Υπάρχει δήλωση του Νίκου Φίλη, ναι, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα εκτενές γράμμα, το οποίο θα απευθύνεται και στα παιδιά των προσφύγων. Νομίζω αυτό ήταν το νεότερο στοιχείο της σημερινής ημέρας όσον αφορά την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριε Τσιακίδη, να σε ευχαριστήσουμε και εσάς και την Κατερίνα Τινοτοπούλου που ήταν μαζί μας. Καλώς τους στο περίπτερο στη νότια πύλη στη Χάνθ, έτσι. Να τους δούμε και να σας χαιρετήσουμε. Ναι, ναι. Να σας χαιρετήσουμε, λοιπόν. Νίκο, ο λόγος σε σένα, ο τελευταίος. Έχουμε εδώ και ένα παιχνίδι, μια και μιλούσαμε πάλι για τα παιδιά. Ένα παιχνίδι επιτραπέζιο, να το λέγαμε, επιδαπέδιο καλύτερα. Ναι. Που θα μας πει εδώ η εκπρόσωπος από το Καλαθάκι, η κυρία Μαρία Τοπαλίδου, μία λέξη, αν προλαβαίνουμε για αυτό το παιχνίδι που το κάνουν για τα παιδιά.
Καλημέρα και από μένα. Είναι ένα παιχνίδι, το παλιό φιδάκι για όσους το γνωρίζουν. Το θυμόμαστε. Ξεκινάει με τις δομές αλληλεγγύης για να καταλήξουμε στο παιδεία για όλους. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτή η καμπάνια θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης, στις πλατείες της πόλης, στείνοντας αυτό το παιχνίδι για τα παιδιά, όλα τα παιδάκια και μαζεύοντας ρούχα και σχολικά είδη που υπάρχουν οι ανάγκοι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Πολύ ευρηματικό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νίκο Πιτσιακίδη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Και βέβαια, όσοι επισκεφτείτε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην Νότια Πύλη, το περίπτερο, καλώς. Και πολύ σύντομα, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έχουμε μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κόδρα Festival. Μην το ξεχάσετε.